Θα σας δείξουμε ολόκληρες γειτονιές εδώ στο Κοκάρι, που είναι κεφαλοχώρη σε Σάμο, 10 χιλιόμετρα περίπου έξω από το βαθύ. Δείτε λίγο την εικόνα. Αυτά είναι τα σπίτια. Δεν κατοικούσαν άνθρωποι αυτή την περίοδο. Σε ένα από αυτά ήταν θερινή κατοικία. Γιατί όμως επιμένουμε να δείχνουμε τον τρόπο με τον οποίο χτυπήσει ο εγκέλαδος στην περιοχή. Γιατί όσο περνούν οι ώρες, αντιλαμβανόμαστε όλοι το μέγεθος της καταστροφής. Θα σας δείξουμε ολόκληρες γειτονιές εδώ, οι οποίες έχουν βαφτεί με κόκκινο ή κίτρινο χρώμα. Δηλαδή, ένα στα τρία σπίτια, σύμφωνα με τους ειδικούς του μηχανικούς του ΠΕΧΟΔΕ, δεν μπορεί να κατοικηθεί. Και αυτές οι γειτονιές ήταν γεμάτες ανθρώπους. Δηλαδή, έμεναν οικογένειες όλο το χρόνο. Δείτε σπίτια και σκεφτείτε ότι σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, γιατί ανακοίνωσε την έρευνά του και τα στατιστικά του στοιχεία, έχουν ξεπεράσει τους 160 οι μετασεισμοί που έχουν γίνει από μετά τον κύριο σεισμό σε αυτή την ώρα. Έχουν μέση απόσταση μεταξύ τους χρονική τα 17 λεπτά, δηλαδή ένα 17 λεπτά έχουμε μετασεισμό. Βλέπετε τα ετοιμόρροπα σπίτια, καταλαβαίνετε όλοι γιατί έχουν φύγει οι ιδιοκτήτες τους με τις οικογένειές τους και μένουν στα οχήματά τους ή φιλοξενούνται σε συγγενείς και φίλους. Δείτε πως έχουν κλείσει όλοι οι δρόμοι από σπίτια. Ανά δύο σπίτια έχουμε μία κατάρρευση. Και απέναντι ακριβώς έμεναν οικογένειες. Είναι αντιληπτό σε όλους μας ότι κανείς δεν ρισκάρει πλέον να μένει εδώ με την οικογένειά του ή με το παιδί του. Πού διανυκτερεύουν, Δημήτρη? Πού διανυκτερεύουν, σε σκηνές διανυκτερεύουν? Ξεκίνησαν την πρώτη βραδιά, έμειναν σε σκηνές. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνουμε, επειδή είναι μικρές και κλειστές κοινωνίες και υπάρχουν στενές και οικογενειακές σχέσεις μεταξύ τους, έχουν βρει όλοι καταφύγιο σε συγγενείς και φίλους. Είναι άλλωστε ένα τουριστικό νησί. Πολλοί είναι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων τα οποία δεν έχουν υποστεί φθορές και έτσι έχουν βρει εύκολα κατάλημα για να περάσουν αυτές τις βραδιές, τουλάχιστον προσωρινά, μέχρι να μπορέσουν να δουν τι θα γίνει στη συνέχεια. Δεν δηλαδή πλέον φιλοξενούνται αρκετοί σε σκηνές. Την πρώτη βραδιά συνέβη αυτό και ακόμη λιγότεροι μένουν στα οχήματά τους, διότι καταλαβαίνουμε ότι σιγά σιγά βρίσκονται λύσεις για όλους. Ωστόσο, παραμένουν σοβαρά ζητήματα το τι θα γίνουμε τα πολλά ετοιμόρροπα σπίτια που υπάρχουν εδώ στην περιοχή, για τα οποία βεβαίως και κινδυνεύουν όλοι. Και μάλιστα, όταν θα αργήσουν και πάρα πολλοί εργασίες αποκατάστασης είτε από την πολιτεία είτε από τους ιδιοκτήτες που σύμφωνα με τον νόμο, γιατί αυτός είναι ο νόμος, θα πρέπει οι ίδιοι να απομακρύνουν τα μπάζα μπροστά από τα σπίτια. Ασφαλώς. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.